Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Το όνομα του Πέτρου Στεφανέα κυριαρχεί στα πρώτα επεισόδια του τρίτου κύκλου της σειράς, λόγω μάλιστα της σχέσης του με την Ασπασία. Η Ασπασία θα δούμε να ομολογεί στο Δημοσθένη ότι η Ειρήνη δεν είναι δικό του παιδί αλλά του Πέτρου Στεφανέα. Ο τελευταίος ήταν σε ανάλογο κύκλωμα εγκληματιών με αυτό του Δημοσθένη, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που έμπαινε με την ομάδα του στα χωράφια του Δημοσθένη. Κατά συνέπεια, όταν ακούει ο Δημοσθένης από την Ασπασία το όνομα του Πέτρου, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ποτέ δεν περίμενε από τη γυναίκα που αγάπησε τόσο πολύ να τον απατήσει με έναν μισητό εχθρό του. Και αυτό γιατί ο Πέτρος Στεφανέας ήταν από τα λεγόμενα «μούτρο της νύχτας». Ήταν μπλεγμένο σε υποθέσεις σωματεμπορίας, ναρκωτικών, κλοπών και άλλα, κατάφερε βέβαια να φύγει από τη ζωή χωρίς ποτέ κανείς μέχρι εκείνη την ώρα να μάθει για το αμαρτωλό παρελθόν του. Οι βρωμιές του βγήκαν μετά το θάνατο του, σιγά σιγά σε σημείο που έφτασε η νόμιμη σύζυγος του, η Χάιδο, να τον καταργέται πρωί-βράδυ για όσα έκανε πίσω από την πλάτη της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!